δώστε καταρχήν, εγώ προσέρχομαι εδώ με τον αέρα της νίκης της πανσπουδαστικής θέσης στα πανεπιστήμια. Και ξέρετε, εμείς οι μεγαλύτεροι φυσάμε απλώς. Τα πανιά τους τα ανοίγουν οι νέοι. Και επομένως οι νέοι τα άνοιξαν και έχουν ανοίξει το δρόμο τους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο χθες το debate, μια και θέλετε να αρχίσω με σχόλιο από το debate, που η ενότητα για την νεολαία ήταν τελευταία. Τελευταία όμως. Και ήταν και να μην την μπει ώρα μέσα. Του Δράκουλα, την ώρα που τελείωνε. Και την ήταν ώρα και του να Δράκουλα. Μην μπει μέσα, να σας θυμίσω, γιατί προστέθηκε στο τέλος επειδή ήταν. Άρα λοιπόν, αυτή... μην το συζητήσουμε. Αν θέλετε ένα γενικό σχόλιο για όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε ότι εξαιτίας του μικρού παιδιού που πέθανε από ασφυξία ξεχασμένο στο αυτοκίνητο, έχει ανοίξει στον τόπο μια συζήτηση για το σύνδρομο του ξεχασμένου παιδιού. Πολύ φοβάμαι ότι χτες, όπως συμβαίνει πάντοτε στα debate, είχαμε το σύνδρομο του ξεχασμένου λαού. Πάλι καλά που ήταν και ο Κουτσούμπας απέναντι στη. Είναι άλλο πράγμα να μιλάς με τον Κουτσούμπα και άλλο να μιλάς με την Κολοτούμπα. Επομένως, ήταν και ο Κουτσούμπας εκεί και ακούστηκε κάτι που να αφορά κατευθείαν στο λαό όμως. Όταν λέω κατευθείαν στο λαό, μιλάω στα πραγματικά του συμφέροντα. Γιατί για όλα τα υπόλοιπα δεν θα σας κάνω τηλεοπτικό σχόλιο, επιτρέψτε μου, παρότι είμαι σε θέση και λόγω ειδικότητας. Είστε πιο έμπειροι δημοσιογράφος από το πάνελ εδώ. Να κάνω συζήτηση τηλεοπτική, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα δικούσα. Πρώτα απ' όλα τους ομιλητές στο πάνελ και δεύτερον τον εαυτό μου, γιατί είναι πολιτική διαδικασία και εδώ είμαι ως βουλευτή να υποψήφια του ΚΚΕ και δεν είμαι ως δημοσιογράφος να το κάνω. Και δεν θα ήθελε και κανένας να με ακούσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα ήθελε κανένας να με ακούσει, ειλικρινά το λέω. Άρα. Εγώ θεωρώ πάντως ότι οι συνάδελφοι χτες, οι δημοσιογράφοι, κάνανε τα δύνατα δυνατά να κρατήσουν το κεφάλι τους έξω, αλλά έτσι όπως είναι η διαδικασία και με τέτοιο χρόνο για να ρωτήσουν και χωρίς δυνατότητα να επανέλθουν, κυριολεκτικά πάνε σαν πρόβατα επισφαγή. Είναι 9. Πάμε σε ένα. Κύριε Κανέλη, 3 λεπτά. Δεν έχω μιλήσει ετήσιο. Πολιτικά καθόλου. Έχω μιλήσει τηλεοπτικά όσο θέλετε. Εγώ Κολοτούμπα δεν κάνω ούτε πριν ούτε μετά το διάστημα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κοιτάξτε, φεύγοντας από το debate και πηγαίνοντας στην ουσία του debate, παίχθηκε σε ένα βαθμό σημαντικό η τάση για να φανούν όλοι ικανοί για μία σύγκληση. Και η ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ ότι δεν πρόκειται ούτε ανοχή, ούτε παράτα, ούτε συνένεση σε τέτοιου είδους πολιτικές που θεωρούμε βαθιά αντιλαϊκές. Στην πραγματικότητα όμως, ουδής απάντησε στα πολύ βαθύτερα πράγματα, τα οποία δυστυχώς σήμερα κάνουμε και το γύρο του κόσμου. Όχι ως προς το debate, ως προς τις εκτιμήσεις των ξένων και μην μου πείτε ότι με αυτό θα ασχοληθώ, διότι υπήρχαν δεν ξέρω πόσα κανάλια από ολόκληρο τον κόσμο που το παρακολουθήσανε σε αυτή τη γωνιά, πάρα πολλά κανάλια, να δούνε τι θα λεχθεί στις εκλογές της Ελλάδας που έρχονται μία εβδομάδα μετά τις εκλογές στην Τουρκία, η οποία μοιάζει να έχει και πολύ μεγάλες αλλαγές εκεί. Και ακούσαμε και πράγματα και για το φράχτη και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Για τη Frontex, ως αν ήταν κομμάτι της ελληνικής εθνικής άμυνας. Ακούσαμε πράγματα πολλά, χωρίς να αναφερθούμε στο τι σημαίνει αυτό για τα σύνορα. Θέλω να μείνω σε δύο. Θέλω να μείνω στη Morgan Stanley και όποιος ξέρει καταλαβαίνει, δεν νομίζω ότι δεν το έχουμε ζήσει με τα μνημόνια, η οποία έρχεται και λέει ότι ό,τι και να συμβεί στην Ελλάδα και ό,τι και να, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών και όποια κυβέρνηση και να σχηματιστεί, το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που εμείς στο ΚΚΕ επιμένουμε να λέμε το υπερμνημόνιο, δεν πρόκειται να αφήσει ανέλεκτες τις επενδύσεις που γίνονται εκεί και θα τις ελέγχει απόλυτα μέχρι το 2027. Επομένως, τι κάθε κάποιος και λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης και τι θα δώσει κτλ. Αν βάλετε σε αυτό δίπλα και την κουβέντα του Στουρνάρο ότι δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για κανένα από τα κόμματα να τηρήσει τις υποσχέσεις του, είναι σαν να χτες να έγινε, τι να σας πω, μία φάρσα υποσχεσιακή και ποιος θα ήταν ο πιο εντυπωσιακός στον τρόπο με τον οποίο θα πουλούσε το προϊόν. Δεν διάβασα του Morgan Stanley. Νομίζω ότι άλλο εννοεί. Ότι να μην το ξοδεύουν σε φίλους και κολλητούς και όμως, να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Γιατί δίνει η Ευρώπη τα λεφτά τη, σου λέει όμως, να πηγαίνουν κάπου. Έλεγχος όμως το πού θα πάει έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν είχατε παρακολουθήσει, και πού να το προλάβετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, την κουβέντα για το στεγαστικό που κάναμε εμείς, όταν δεν έχεις κάνει αντισεισμικό έλεγχο στα σπίτια και τα περισσότερες, ας πούμε, κατοικίες στο λεκανοπέδιο μπορεί να πέσουν με 3 ρίχτερ και έρχεσαι να πεις ότι δεν μπορείς να πάρεις λεφτά για να κάνεις αντισεισμικούς ελέγχους ή ενισχύσεις των κτηρίων, αλλά μπορείς να τους βάλεις φωτοβολταϊκά στη στέγη, αρχίζεις και κατανοείς τι σημαίνει, πού θα πάει, ποια επένδυση. Και ένα δεύτερο, πολύ σημαντικό, το οποίο δεν απαντήθηκε και εμάς μας απασχολεί βαθιά, για να μην πιστεύουμε τίποτα και να μην θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις πολιτικές και για να αποδεικνύεται πόσο δίκιο έχει το ΚΚΕ όταν λέει ότι είναι ψεύτικες οι υποσχέσεις, η κατεύθυνση είναι βαθιά αντιλαϊκή και πρέπει να σταθείς απέναντι, είναι η ανάλυση, η οικονομική, ότι 26,5% το ΑΕΠ είναι κάτω
από το ΑΕΠ του 2008. Έχουμε 2023. Όταν το ΑΕΠ της χώρας είναι 26,5% κάτω από το ΑΕΠ του 8, πείτε μου σε ποιο νέο θα τάξετε τι και σε ποιο βαθμό, έτσι ώστε να μπούμε στην ψυχή του και στα όνειρά του. Συγγνώμη που στο λέω, το καταλαβαίνω, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, θέλουν να μπούμε στην ψυχή τους και στα όνειρά τους. Δυστυχώς, για να μπούμε εκεί, περνάμε μέσα από την τσέπη τους. Τους έχουμε υποθηκεύσει το μέλλον για πάρα πολλά χρόνια. Άρα η ελπίδα για να αλλάξει ο κόσμος είναι στους νέους. Αυτή καθ' αυτή θα είναι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το λέμε και για τους νέους ψηφοφόρους, το λέμε γιατί πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, το λέμε γιατί κρατάνε την τύχη τους στα χέρια τους. Όμως, μην φτιάχνουμε με βάση ένα debate, το οποίο δεν είναι παρά μία ενσταντανέ φωτογραφία σε έναν μακρύ προεκλογικό αγώνα, αυτά που δεν υπάρχουν και παρουσιάζουμε το τίποτα ως κάτι. Πάστε, εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις σπέκουλες στους νέους αυτή τη στιγμή. Είπα τη θέση μου και ευτυχώς είχαμε και φοιτητικές εκλογές. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους νέους, θα χαράξουν τον δρόμο τους. Αλήθεια σας το λέω. Δεν περιμένουν εμάς να τους εφοδιάσουμε με αυτά που τους έχουμε αφήσει ανεφοδίαστους και έχουν ζήσει όλη την τραγωδία των τριών μνημονίων και των κρίσεων μια δεκαετία, ειδικά τα πιτσιρίκια τα οποία τώρα ξανοίγονται σε αυτή τη ζωή και να είναι και καλοτάξιδα και εμείς να είμαστε από πίσω να χαιρόμαστε και να βρουν τα δικά τους λιμάνια και το δικό τους τρόπο. Αλλά μισό λεπτό. Να σας πω ότι εμένα με ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο ο Μητσοτάκης λέει εγώ θα κάνω και εγώ εκείνο και εγώ το άλλο για να πιάσω από την αρχή το debate, πάει στον κόρακα. Αλλά να έρχεται τώρα η κυρία Γιαννακάκη να μου λέει σήμερα εδώ δίπλα μου με ύφος 10 Μητσοτάκηδων και 128 καρδιναλίων και 80 Τσιπρέων, ότι όχι, επιτρέψτε μου, ως κόμμα μιλάω αυτή τη στιγμή, θα απολογηθεί και θα πρέπει να απολογηθεί οποιοδήποτε κόμμα της αριστεράς, σε ποιον καλέ? Σε αυτό το κόμμα που διάλεξε δεξιά. Στους ψηφοφόρους. Με συγχωρείτε, θα απολογηθούμε εμείς στον κύριο Τσίπρα αν δεν πάμε μαζί του, γιατί έχει διατηρήσει για τον εαυτό το δικαίωμα να διαλέγει τη δεξιά που του αρέσει, βαθιά μπλε λέγεμε, ανεξάρτητα τους Έλληνες, και θα απολογηθεί κοντζάμ κόμμα 105 χρόνια, από τα σπλάχνα του οποίου έχουν βγει και όλα τα συμπορομαρτούντα παραφερνάλια. Και θα έρθει να απολογηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν πάει μαζί του ως αριστερό κόμμα να κάνει διακυβέρνηση. Αφιπέψατε του καλά μου, γιατί καταλάβαμε όλοι μας ότι με βάση τα μνημόνια, με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το ΝΑΤΟ και τις ριταριέρες του ΩΣΑ, τα έχετε βρει με όλα τα υπόλοιπα κόμματα και καίγεστε που δεν τα βρίσκετε με το κουκουέ. Απέναντι θα μας βρείτε και δεν υπάρχει περίπτωση να απολογηθούμε ημιμόνον στο αν τηρούμε αυτά που λέμε. Αμετακίνητοι είμαστε στη θέση μας και αμετακίνητοι κυρία απέναντι. Καναλή, κυρία Καναλή, δεν θα επιτρέψω. Αυτό είναι το κλείσιμό μου. Δεν θα επιτρέψω να κλείσετε. Με συγχωρείτε. Αφήνοντας. Ούτε εγώ, εσείς απάνω μου. Λανθασμένες εντυπώσεις. Είναι λανθασμένη εντύπωση. Πρέπει να απολογηθούν όλα τα κόμματα της αριστεράς. Κυρία Καναλή. Δεν θα τα αφήσω αυτό. Απολογούμενη θα βρεθώ εγώ στην κυρία Γιαννακάκη. Σας τη θεσμοθετώ. Το κουκουέ στο ΣΥΡΙΖΑ απολογούμενο. Κυρία Καναλή.